θα εμφανιστεί έχοντας στον πάγκο τους δύο καινούριους προπονητές, τον Τόνι Σαβεύσκη και τον Ευγένιο Γκέραρτ. Ας θυμηθούμε κάποιες στιγμές των τελευταίων ετών στο Καφτατζόγλιο. Πάντα ο Γιουγκοσλάβος, με αντίπαλο τον Γιώργο Παπαδόπουλο, είναι ο Φαμίλης, που αφήνει για τον Κλόπα. Παλιά από την άλλη πλευρά είναι ο Βασιλόπουλος. Ο Βασιλόπουλος βγάζει την σέντρα. Η κεφαλιά που γίνεται και είναι το 1-0 από τον Οκόνσκι. Αλλάζει το παιχνίδι για τον αμαρκάριστο από την άλλη πλευρά Βασιλόπουλο. Ο τελευταίος θα κάνει τη σέντρα, θα προσπαθήσει ο Αλεξανδρής τη φάση με το κεφάλι και η μπάλα στα δίχτυα. Σαβίδης λοιπόν στην εκτέλεση, περνάει η μπάλα, έρχεται προς τον Σαβεύσκι. Που θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Μπατίστα, η μπάλα στο δοκάρι και από κοντά ο Αλεξανδρής το 2-0. Μια κεφαλιά από τον Μάλιο, Δημητριάδης για τον Παπαϊωάννου. Ζητάει την μπάλα ο Μπατίστα, την παίρνει και σουτάρει απευθείας και γκολ. Ατομική προσπάθεια του Κροάτη, έβγαλε για τον Παπαϊωάννου. Η σέντρα από τον Παύλο Παπαϊωάννου, Μητρόπουλο στην κεφαλιά, γκολ. Ο Ζήθηκας. Ο Γιωβάνοβιτς που θέλει να αποφύγει τον Καραγιάννη και ο Τουτζιάρης που πάει τώρα πάνω στην μπάλα προς τον Παπαδόπουλο. Βγάζει την σέντρα πριν η μπάλα περάσει out. Ο Παπαϊωάννου δεν διώχνει και ισοφάρισε από τον Γιωβάνοβιτς στο 52. Σαβεύσκι στο φάουλ, πέφτει ο Πλίτσης θεαματικά. Διώχνει, προσπάθησε ο Δημητριάδης και τελικά είναι το 1-0 από τον Σλίσκοβιτς. Η ομάδα της ΑΕΚ προηγείται εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο στο 15 του δευτέρου μέρους, 60 της συνάντησης, Ηρακλής ΑΕΚ 0-1. Οι παίκτες του Ηρακλή κερδίζουν και πάλι, βγαίνουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Είναι ο Ανδρεάδης. Ατομική προσπάθεια του Ανδρεάδη που καθυστερεί. Θέλει να κάνει το σουτ, κάνει το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Σαραβάκο στο φάουλ. Ο Ταλικριάδης προσπάθησε να διώξει, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του. Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην εκτέλεση του κόρνερ. Γίνεται η κεφαλιά από τον Μιρτσέκη και 2-1. Μιρτσέκης που έφυγε πλάγια τώρα και βρίσκει το Σκαρτάδο που έχει περάσει μπροστά. Ο αρχηγός του Ηρακλή, μια πολύ έξυπνη παλιά για τον Γιωβάνοβιτς που έφυγε κανονικά, βγάζει την παραλή σέντρα. Ο Ανδρεάδης κάνει το σουτ και η μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα. Εκτελείται το φάουλ. Γίνεται η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και τελικά είναι στα δίχτυα. Ο Κομπιτσής κέρδισε, αφήνει για τον Σαραβάκο. Γίνεται το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα τελικά. Τόνι Σαβεύσκη για την ΑΕΚ. Αυτός για τον Μπατίστα, Κωστής, θέλει να περάσει. Μπατίστα γίνεται το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Κωστής τώρα η παλιά για τον Μπορμπόκη και αυτός για τον Γιωβάνοβιτς. Με μία εισέντρα για τον Μπορμπόκη έγινε να το σουτ, δεν μπόρεσαν να παίξει Ηρακλή. Νέο σουτ γκολ από τον Κωστή. Μπατίστα την κεφαλιά, έκοψε ο Στολτίδης, Μπατίστα, συνέχεια στο παιχνίδι, παίξε τη ΣΑΕΚ τώρα, Σαμπανάτσοβιτς. Η παλιά για τον Μαλαδένη, όμως του φεύγει η μπάλα, Ταλικριάδη και το σουτ γκολ από τον Κωστή. Και τσπάγει σε αυτό το φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα. Μαρσέλο, Νικολαίδης. Και ξανά ο Μαρσέλο που καλύπτεται από το Λαγωνίδη, ευκαιρία για την ΑΕΚ απέναντι στο Ρομπακέβιτς. Ο Μαρσέλο πλασάρει γκολ η ΑΕΚ. Πράγματι ο Τάκης Γκόνια στο σούτι, μπάλα περνάει, καταλήγει στα δίχτυα. 1-1 στο 52. Ο Σαβεύσκι βρήκε τον Κωστή. Το κυνηγάει ο Λαγωνίδης. Πάντα ο Κωστής ο όρθιος, η πάσα για τον Νικολαίδη. Σεντράρι αυτός, κεφαλιά από τον Μαρσέλο, 1-2 η ΑΕΚ ξαναπαίρνει το προβάδισμα ακριβώς το 60. Χατζίδης από μακριά, ο Ατματζίδης, γκολ, ένα απίστευτο γκολ. Στο 82 ο Ηρακλής φτάνει για δεύτερη φορά στην ισοφάριση. Μιλοβάνοβιτς, ο Λάκης που περνάει, σήκωσε ωραία την μπάλα, καλή η σέντρα του στην περιοχή, καρφωτή κεφαλιά και γκολ. Ο Μαλαδένης είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ στο 27ο λεπτό. Πιο σωστό μπορούσε να γίνει. Περνάει η μπάλα, είναι σε μοναδική ευκαιρία ο Ηρακλής με δύο παίκτες στην τετατέτ. Καθυστερεί, ισοπαρίζει τελικά. Ο Κυριαζής κάνει το 1-1. Η μεγάλη ευκαιρία που δημιουργήθηκε για τον Ηρακλή, εδώ βλέπετε τον Κυριαζή να πανηγυρίζει. Ο Μάρκος αφήνει ο Μαλαδένης, ο Σαβεύσκι θέλει να στρώσει το γκολ και να το 1-2 για την ΑΕΚ. Καταπληκτική ενέργεια από τον Τόνι Σαβεύσκι και δεύτερο γκολ του Μαλαδένη. Γεμίζει. Κεφαλιά του Κωνσταντίνου, κεφαλιά πάσα και εξεπαθεί στο 2-2 από τον Μάριο Χριστοδούλου. Ο Ηρακλής εκμεταλλεύεται το κενό στην άμυνα της ΑΕΚ και κάνει στο 88 προς 89 το 2-2 με τον Μάριο Χριστοδούλου εδώ. Μάρκος δεν περνάει μπάλα, Ζήκος. Πολύ ωραία κίνηση του Ζήκου για να ελευθερωθεί. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Το 3-2 για την ΑΕΚ. Απίστευτη εξέλιξη με hat-trick του Μαλαδένη στο 89.
Κυρίες και κύριοι, στην σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε τον νέο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Νίκο Έξαρχο. Καλωσορίσατε, κύριε Έξαρχε, και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.